Όλα καλά, ναι. Υπάρχει κανένας τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Φωνάζοντας άξιος και σιδεροκέφαλος, οι απολυμμένες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών υποδέχτηκαν τον Γιάννη Βαρουφάκη στο Υπουργείο στην Οδό Νίκης. Ήταν η πρώτη φορά εδώ και μήνες που οι καθαρίστριες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο, αλλά δεν υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις. Ο Γιάννης Βαρουφάκης και η Νάντια Βαλαβάνη που έφτασαν στο Υπουργείο για την τελετή παράδοσης παραλαβής αντάλλαξαν θερμές χειραψίες με τις καθαρίστριες και λίγα λεπτά αργότερα ο νέος τσάρος της ελληνικής οικονομίας ανακοίνωσε την επαναπρόσληψή τους. Από τις πρώτες μας κινήσεις θα είναι η άμεση εξοικονόμηση πόρων με μια θεαματική μείωση των εξόδων των δαπανών αυτού του Υπουργείου, του αριθμού των συμβούλων, για παράδειγμα, του Υπουργείου, εξοικονόμηση που θα χρηματοδοτήσει την επαναπρόσληψη των καθαριστριών του Υπουργείου. Ως συμβολική, αλλά και ουσιαστική πρώτη κίνηση. Οι απολυμμένες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και οι σχολικοί φύλακες, μετρούν αντίστροφα για την ώρα που θα ξαναπεράσουν την πόρτα του Δημοσίου και θα ξαναβρεθούν στις θέσεις τους. Εμείς το περιμέναμε. Το περιμέναμε γιατί 19 μήνες στη σκηνή ήταν δίπλα μας. Μας μιλάγανε κάθε μέρα, πολλές φορές κάνανε και βάρδιες. Πολλές φορές κάποιοι από αυτούς έχουν βάλει και το σώμα τους μπροστά στα μάτια να μας προφυλάξουν. Το πιστεύαμε δηλαδή ότι θα κάνουν και πράξη τα λόγια τους. Θα θέλαμε να κοιτάξει και το θέμα των χρημάτων, το 25% που μας κρατάγανε για 8 μήνες στη διαθεσιμότητα, γιατί και αυτό παράνομο ήταν. Νωρίτερα, ο νέος υπερυπουργός εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης, αναλαμβάνοντας το καυτό χαρτοφυλάκιο της δημόσιας διοίκησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε ξεκάθαρα ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που απολύθηκαν λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας μας θα επιστρέψουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στις θέσεις τους. Είναι και μία εντολή για ανθρώπους οι οποίοι θεώρησαν και θεωρήσαμε και εμείς μαζί με αυτούς ότι αδικήθηκαν. Και ότι κατά τρόπο ο οποίος δεν περιλαμβανόταν στην περιγραφή και στην ουσία του συντάγματος βρέθηκαν έξω από τις δουλειές τους, να βρεθεί ο τρόπος όσο πιο γρήγορα γίνεται να επανακάμψουν. Την πόρτα του Δημοσίου αναμένεται να ξαναπεράσουν περίπου 7.500 υπάλληλοι, στην πλειοψηφία τους πρωί εργαζόμενοι της ΕΡΤ, σχολικοί φύλακες, καθαρίστριες, διοικητικοί υπάλληλοι υπουργείων και όσοι βρίσκονται ακόμη σε διαθεσιμότητα. Είναι προφανές ότι το πρώτα μέτρα που θα παίρναμε θα ήταν η αποκατάσταση της νομιμότητας και η επανόρθωση των αδικιών. Δεν φέραμε τις καθαρίστριες στο Ευρωκοινοβούλιο για να τις κρατήσουμε απολυμμένες.